Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, το θέμα μου είναι το πλαίσιο πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις διεπαγγελματικές οργανώσεις. Ο τομέας της πρωτογενούς παραγωγής διαδραματίζει ρόλο κλειδί για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, όπου ακόμη και σήμερα ζει σε αυτές ο μισός πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αγρότες συμβάλλουν αποφασιστικά στην προσφορά ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων διατροφής, αλλά και στην προστασία της βιοποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα όμως αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις, όπως τον μικρό αριθμό των νέων που επιλέγουν το αγροτικό επάγγελμα, την ανάγκη ενός συνεχούς εξυγχρονισμού του εξοπλισμού τους, καθώς και την περιορισμένη διαπραγματευτική ισχύ που έχουν σε σχέση με τους άλλους παράγοντες στην αγροδιατροφική αλυσίδα. Από την καθιέρωση της κοινή αγροτικής πολιτικής η Ευρωπαϊκή ΕΕ Ένωση προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτή την έλλειψη ισορροπίας στο πλαίσιο της αλυσίδας διατροφής, ενισχύοντας τη θέση των γεωργών στην αγορά μέσω διαφόρων εργαλείων πολιτικής, όπως οι ομάδες παραγωγών, οι οργανώσεις παραγωγών, οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, δηλαδή την οριζόντια συνεργασία, αλλά και τις διεπαγγελματικές οργανώσεις, την κάθετη συνεργασία, καθιερώνοντας διάλογο μεταξύ των διαφόρων παραγόντων της τροφική αλυσίδας. Οι οργανώσει παραγωγών είναι οικονομικοί οργανισμοί, των οποίων οι στόχοι ορίζονται και περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων την προσαρμογή της παραγόμενης ποσότητας και της ποιότητας των μελών τους στις ανάγκες της αγοράς και τον εξορθολογισμό των τιμών του παραγωγού. Αντιστρόφως, οι διεπαγγελματικές οργανώσεις είναι παράγοντες που δεν συμμετέχουν στον καθορισμό των τιμών ή στις διαπραγματεύσεις τιμών, καθώς δεν μπορούν προϊόντα, ούτε διαπραγματεύονται συναλλαγές με άλλα μέρη της αλυσίδας εφοδιασμού. Ο κύριος στόχος τους είναι να εργαστούν σε συλλογικές δράσεις που θα ωφελήσουν όλα τα μέλη της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Ιστορικά, ο πρώτος νόμος για την αναγνώριση διεπαγγελματικής οργάνωσης ψηφίστηκε στη Γαλλία το 1975, σε απάντηση της κρίσης του 1973, χωρίς να υπάρχει σχετικό νομοθετικό πλαίσιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι διαδοχικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν στη συνέχεια της κοινή οργάνωση αγοράς, για τον καπνό το 1992, για τα φρούτα και λαχανικά το 1996, το κρασί το 1999, το ελαιόλαδο το 2004, αποτέλεσαν ευκαιρίες για την εισαγωγή των πρώτων διατάξεων αναγνώρισης των διεπαγγελματικών οργανώσεων. Ο κανονισμός 1234, 1234 του 7, ο αποκαλούμενος και ενιαίος κανονισμός για την κοινή αγορά, περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τα γενικά κριτήρια αναγνώρισης και επισημοποιεί τον ρόλο των διαπαγγελματικών οργανώσεων. Ο νέος κανονισμός, αυτός που ισχύει σήμερα, ο 1308 του 13, για την κοινή οργάνωση αγοράς, δίνει κεντρικό ρόλο σε οργανώσεις Παραγωγών και στις διεπαγγελματικές οργανώσεις σε όλους τους γεωργικούς τομείς που καλύπτονται από την κοινή οργάνωση αγοράς και αναγνωρίζει τον βασικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στην προώθηση του διαλόγου μεταξύ των διαφόρων φορέων της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Η αναγνώριση των διεπαγγελματικών οργανώσεων είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και πρέπει να αποφασίζεται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές Κατόπιν αιτήματο. Συγκεντρώνει του εκπροσώπους των οικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με το προϊόν, όπως στην παραγωγή, στη μεταποίηση, την εμπορία, συμπεριλαμβανομένων της διανομή, και είναι αποτέλεσμα της πρωτοβουλία των οργανώσεων που τι απαρτίζουν. Οι κυριότερε δραστηριότητε, τι οποίε περιλαμβάνει μια διεπαγγελματική οργάνωση, είναι η βελτίωση των γνώσεων όσον αφορά την παραγωγή και την αγορά, η δημοσίευση συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων για το κόστος παραγωγής, τις τιμές, η παροχή αναλύσεων για δυνητικές μελλοντικές εξελίξεις αγοράς σε περιφερειακό ή διεθνές επίπεδο. Η πρόβλεψη του δυναμικού παραγωγής και καταγραφή του. Η συμβολή στον καλύτερο συντονισμό του τρόπου διάθεσης των προϊόντων στην αγορά, ιδίως με έρευνες, μελέτες αγορές, αλλά και προωθητικά προγράμματα για να υποστηριχθεί και να διαφημιστεί το προϊόν. Παράλληλα, προωθεί μεθόδους ολοκληρωμένης παραγωγής ή άλλων φιλικών προς το περιβάλλον. Ειδικότερα, οι διεπαγγελματικές οργανώσεις οφείλουν να ασκούν τις δραστηριότητές τους σε μία ή περισσότερες περιφέρειες, να καλύπτουν σημαντικό μερίδιο των οικονομικών δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο προϊόν, για το οποίο και αναγνωρίζονται, και να μην απαρτίζονται αποκλειστικά από την παραγωγή ή τη μεταποίηση ή το εμπόριο. Για το νομικό καθεστώς των διεπαγγελματικών, η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προβλέπει καμία ειδική διάταξη και επαφίεται στο εθνικό δίκαιο να ρυθμίζει αυτές τις πτυχές λεπτομερώς. Στην Ελλάδα έχουμε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που κυρίως είναι αστικές εταιρείες. Η κοινοτική νομοθεσία δεν προβλέπει ειδικού περιορισμού όσον αφορά τον μέγιστο αριθμό διεπαγγελματικών οργανώσεων που μπορεί να καθοριστεί για έναν κλάδο ή μια κατηγορία προϊόντων. Θέτει όμω όρια εκεί όπου η διεπαγγελματική οργάνωση ζητεί την επέκταση των κανόνων των διεπαγγελματικών συμφωνιών που έχει θεσπίσει σε μη μέλη τη οργάνωση. Τότε θα πρέπει η διεπαγγελματική οργάνωση να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα της σχετικής παραγωγής της χώρας, εκτός από κάποιες ειδικέ περιπτώσεις, και η συμφωνία σε σχέση με την οποία ζητείται η επέκταση των κανόνων πρέπει να έχει τη συνένεση από κάθε επαγγελματικό κλάδο που μετέχει στη διεπαγγελματική οργάνωση. Και φυσικά και από το κράτος μέλος. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση των διαπαγγελματικών οργανώσεων, ο κανονισμός, το 1308, δεν προβλέπει καμία ειδική διάταξη. Η εθνική νομοθεσία ορίζει σε ποιες πηγές χρηματοδοτήσεων μπορεί να βασίζονται. Για παράδειγμα, στην Ισπανία, οι κεντρικές αρμόδιες αρχές υποστήριξαν με εθνικές χρηματοδοτήσεις την ίδρυση και λειτουργία των διεπαγγελματικών οργανώσεων μέχρι το 2014, έτος που διέκοψαν την οικονομική στήριξη διότι έκριναν ότι είχαν καταβληθεί επαρκείς πόροι και είχαν επιτευχθεί οι προσπάθειες για την ανάπτυξή τους. Επίσης, υπάρχουν κράτη-μέλη που ενώ έχουν ψηφισμένη εθνική νομοθεσία σχετική με τις διεπαγγελματικές, δεν έχουν αναγνωρισμένη καμία οργάνωση. Οι λόγοι για τους οποίους παρά την ύπαρξη νομοθεσίας οι οργανισμοί αυτοί δεν έχουν ακόμη ιδρυθεί, είναι διαφορετικοί. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη να αυτοί οι λόγοι, τώρα που αναθεωρείται το θεσμικό πλαίσιο και η, υπουργική, η ισχύουσα υπουργική απόφαση για τις επαγγελματικέ και να ληφθούν απόψη, υπόψη να αυτές οι, οι αιτίες της μη αναγνώρισης διεπαγγελματικών οργανώσεων σε κάποιες άλλες χώρες, έτσι ώστε να αποφευθεί η αντίστοιχη μετάδοση του φαινομένου και στα ελληνικά πράγματα. Γιατί λοιπόν, διότι προτιμούν απλούστερες δομές επικεντρώνονται σε οργανώσεις παραγωγών αντί στις Υπάρχουνε Υπάρχουν παλιοί μακροχρόνιοι μηχανισμοί σημαντικών επαγγελματικών φορέων που είναι σε θέση να παρέχουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στις θηγατρικέ τους. Υπάρχει μια γενική δυσπιστία έναντι της κάθε της συνεργασίας στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων ή υπάρχει ο φόβος ότι οι δραστηριότητες ενδέχεται να παραβιάζουν ανταγωνισμού. Επίσης, η έλλειψη κατανόηση των ωφελειών που μπορεί να έχει η κάθε συνεργασία που προωθεί η επαγγελματική οργάνωση σε ενδιαφερόμενε αλυσίδε εφοδιασμού τροφίμων. Η αντίληψη, και εδώ είναι η κρατική παρέμβαση που πρέπει να προσέξει, η αντίληψη ότι το, σχετικό, το ισχύον κοινοτικό καθεστώ για τι διαπαγγελματικέ είναι πολύπλοκο και γραφειοκρατικό και ότι τα αποτελέσματα δεν μπορούν τελικά να επιτευχθούν, ότι μπορούν να επιτευχθούν με λιγότερες λιγότερες οργανωμένες μορφές συνεργασίας. Και βέβαια, το τελευταίο, η έλλειψη οικονομικής στήριξης. Σύμφωνα λοιπόν με τα γνωστά μέχρι σήμερα στοιχεία, οι διεπαγγελματικές οργανώσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης υπερβαίνουν στις 130, εκ των οποίων οι 85 είναι εθνικές διεπαγγελματικές και οι υπόλοιπες περιφερειακού χαρακτήρα. Στη Μεσογειακή Ζώνη, που μας ενδιαφέρει, Υπάρχουν 100 οργανώσεις, εκ των οποίων οι 63 είναι στη Γαλλία, οι 27 στην Ισπανία, οι 7 στην Ελλάδα και οι 3 στην Ιταλία. Στην Ελλάδα, ο θεσμός των διεπαγγελματικών οργανώσεων λειτουργεί από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Το δε ισχύο νομικό πλαίσιο είναι υπό αναδιαμόρφωση, όπως είπα και προηγουμένως, και επίκειται η έκδοση νέας υπουργική απόφασης, που θα θέτει τις καινούργιες προϋποθέσεις και όρους λειτουργίας. Είναι γεγονός όμως ότι εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις, οι υφιστάμενες διεπαγγελματικές οργανώσεις δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των φορέων που τις ίδρυσαν και δεν επιτελούν το έργο το οποίο προβλέπεται από τις καταστατικές τους αρχές. Ο μικρός και κατακερματισμένος αγροτικός κλήρος και η ύπαρξη μικρών παραγωγικών μονάδων εμπορίας και μεταποίησης καθιστούν απόλυτα απαραίτητη τη συνεργασία όλου του παραγωγικού μηχανισμού. Διότι αυτός πρέπει να κατευθύνεται σε στοχευμένες και προγραμματισμένες δράσεις, πετυχαίνοντας το άριστο των αποτελεσμάτων, αποφεύγοντας είτε την υπερπροσφορά προϊόντων με αποτέλεσμα να πέφτουν οι τιμές, είτε την απουσία από την αγορά λόγω ελληματικής παραγωγής. Επομένως, η αναγκαιότητα αναδιοργάνωσης και δραστηριοποίηση των υφισταμένων διεπαγγελματικών οργανώσεων, καθώς και ίδρυση νέων είναι εξαιρετικά επίγουσα. Ο αγροτικό τομέα είναι ο μόνο τομέα που μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην οικονομική ανάκαμψη με ταχύτητα, διάρκεια και σταθερότητα. Το μίσο, όπω για παράδειγμα ο τουρισμό, είναι επισφαλή, ασταθής, ετεροκαθοριζόμενη από ξένα κέντρα και δεν μπορούν να θεμελιώσουν διαρκή και σταθερή προοπτική ανάπτυξη. Και εδώ θα κάνω μια μικρή παρένθεση εκτό θέματο. Αναφέρθηκε από προηγούμενου ομιλητέ και από τον κύριο Κορασίδη, για παράδειγμα, ότι παίρνουμε πάρα πολύ μικρή προστιθέμενη αξία σε σχέση με αυτή την προστιθέμενη αξία που παίρνουν οι άλλε ανταγωνίστρε χώρε. Και υπάρχει απόλυτο δίκιο. Ψάχνουμε να βρούμε γιατί δεν επιβιώνει ή γιατί έχει φοβερέ δυσκολίε στο αγροτικό επάγγελμα. Αν δούμε λοιπόν τα οικονομικά στοιχεία, τα στατιστικά στοιχεία, θα έχουμε την εξή εικόνα. Και θα αναφερθώ, θα ξεκινήσω πρώτα στα, από τα ακτινίδια, γιατί ήταν εδώ προηγουμένω και ο πρόεδρο τη προσωρινή επιτροπή τη Διαπαγγελματική Ακτινιδίου, ο κ. Κολιό. Όπου σε συνάντηση που είχαμε στο Βερολίνο, στη Fruit Logistic, αρχέ Φλεβάρη, είχαμε συναντηθεί όλε οι οργανώσει που παράγουν ακτινίδια από όλε τι χώρε και ανταλλάξαμε στοιχεία. Ποια είναι η εικόνα. Τιμή πώληση στο μέγεθος 30, όπως λέμε, του ακτινιδίου. Ιταλία, 1,70 το κιλό. Τιμή πώλησης από τον έμπορο, έτσι. 1,70 λοιπόν η Ιταλία το κιλό. 1,60 η Ισπανία. 2,10 η Γαλλία. 1,60 η Πορτογαλία. 1,16 η Ελλάδα. Βλέπετε λοιπόν, στον πάτο είμαστε. Πάμε παρακάτω. Μίλα, στοιχεία του 16. Ιταλία, 83 cents το κιλό. Ισπανία, 78 cents το κιλό. Ελλάδα, 39 cents το κιλό. Ροδάκινα, στοιχεία 16. Στην αγορά της Γερμανίας. Η Ελλάδα, 67 cents το κιλό. Η Ισπανία, 1,02. Η Ιταλία, 0,93. Στην αγορά της Πολωνίας, η Ελλάδα 0,64, η Ισπανία 0,76, η Ιταλία 0,74. Ψάχνουμε λοιπόν να βρούμε αιτίες της κακοδαιμονίας μας. Να οι αιτίες. Δεν μπορούμε να πουλήσουμε όπως μπορούν οι ανταγωνιστές μας. Δεν μπορούμε να διεισδύσουμε σε αγορές όπου είναι οι ανταγωνιστές μας. Αρκεί να σας πω ότι με στοιχεία του 16, από τους 290.000 τόνους που εισάγει η Γερμανία ροδάκινα και νεκταρίνια, εμείς έχουμε μόνο το 5%. Το υπόλοιπο το έχουν οι Ισπανοί και οι Ιταλοί. Αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση. Ο αγροτικός τομέας λοιπόν είναι ολοφάνερο ότι χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό, χωρίς συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων, οδηγεί σε κατασπατάληση πόρων. Δεν έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Και αυτό πλέον δεν έχουμε το δικαίωμα να το αγνοήσουμε. Ευχαριστώ.